τέτοιες προσλήψεις σε όλη την υγεία. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης από συνδικαλιστές συνδικάτων και ενώσεων υπό την ομπρέλα του ΠΑΜΕ, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της δημόσιας υγείας με επίκεντρο την υποστελέχωση των κέντρων υγείας, τα οποία έχουν ρηχθεί στη μάχη των εμβολιασμών. Η πολιτεία έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί εν ώψη του τρίτου κύματος της μετάλλαξης του κορονοϊού και της έλλειψης εμβολίων δεν έχει πάρει κανένα μέτρο ουσιαστικής θωράκισης των κέντρων. Υγείας. Τα κέντρα υγείας έχουν μετατραπεί σε εμβολιαστικά κέντρα, με αποτέλεσμα πάρα πολλά ραντεβού να ακυρώνονται. Το κέριο ζήτημα και αυτό που πρέπει να στηρίξουμε στην πρωτοβάθμια είναι να βρει το ρόλο της πάλι στην πρόληψη. Για να γίνει αυτό, αφετηρία θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού και οργανογράμματος. Χρειάζεται όμως τη στήριξη από το κράτος, χρειάζεται την κατάλληλη χρηματοδότηση για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία ολόκληρη. Δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο, ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και η εργοδοσία, για να προστατευτεί η υγεία μας. Και ταυτόχρονα μας λένε ελάτε να κάνετε εμβόλια, όμως βλέπουμε υποστελεχωμένες δομές. Βλέπουμε μη επαρκές προσωπικό. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν προχωρά σε ουσιαστικά μέτρα να αντιμετωπιστεί ούτε η πανδημία, αλλά ούτε οι τρέχουσες ασθένειες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν. Το μήνυμά μας είναι ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τα νοσοκομεία, τους εργαζόμενους, διότι κάνουν μεγάλες προσπάθειες. Δώστε λεφτά για πρόνοια υγεία! Συνδικαλιστές αναφέρθηκαν στην ταλαιπωρία των ηλικιωμένων και στην ακύρωση ιατρικών ραντεβού λόγω της μετακίνησης του οικονομικού προσωπικού στα κέντρα υγείας, τα οποία όπως τόνισαν θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και τις ανάγκες της εμβολιαστικής κάλυψης χωρίς καμία περικοπή της λειτουργίας τους. Συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας στις 16 του Φλεβάρι με πανηγειονομική πανελλαδική απεργία και στο νησί μας με συγκέντρωση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια.